απορούν και τους είδαμε και σήμερα οι εκπρόσωποι του παλιού πολιτικού συστήματος. Πώς είναι δυνατόν να τολμά κάποιος να παραβιάσει τόσο κατάφορα το κληρονομικό τους δικαίωμα στην εξουσία. Πώς είναι δυνατόν να τολμά κάποιος να γκρεμίσει τα προστατευτικά τείχη που ύψωσαν τα προηγούμενα χρόνια. Πώς είναι δυνατόν αντί αυτοί σήμερα να παρασημοφορούνται, να ελέγχονται για αξιόπινες πράξεις. Αλλά ξέρετε, η αγανάκτηση και η οργισμένη απορία τους αποτελεί ταυτόχρονα και την άλλη όψη της αλαζονίας τους. Βεβαίως, ο καθένας έχει το αναφέρετο δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και το τεκμήριο της αθότητας δεν είναι απλά σεβαστό, είναι ιερό. Και ασφαλώς δεν προσβάλλεται σε καμία περίπτωση από την απαρέγκλητη τήρηση του κανονισμού της Βουλής και του Συντάγματος, παρά τις προβληματικές πτυχές του, για τις οποίες βεβαίως δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι, αλλά οι εμπνευστές τους. Αναρωτιέμαι όμως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, τι είναι άραγε θεσμική απρέπεια? Είναι θεσμική απρέπεια να ερευνούμε και να μην κουκουλώνουμε το σκάνδαλο των σκανδάλων? Αυτό είναι θεσμική απρέπεια? Όσοι, οι περισσότεροι από όλους όσους μιλήσανε πιο πριν, πρόσωποι της αντιπολίτευσης, θεωρούν θεσμική απρέπεια και μόνο να ερευνώνται και να καταγγέλλονται πρόσωπα υπεράνω πάσης υποψίας. Πρόσωπα πρώτης γραμμής, τέως πρωθυπουργοί και υπουργοί και νυν βουλευτές. Και να καταγγέλλονται ότι ευνόησαν εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος, εις βάρος της δημόσιας υγείας, εις βάρος των ασθενών, μια ιδιωτική εταιρεία που φέρεται όμως να χρησιμοποιεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως μεθοδεύσεις επιρροής, ικανές να καθορίζουν τη θεραπεία και το φάρμακο εκατομμυρίων ασθενών. Και το ερώτημα που σας θυμίζω έθεσα και στην προηγούμενη συνεδρίαση, όταν ξεκίναγε η διερεύνηση από τη Βουλή της υπόθεσης αυτής, και βεβαίως έμεινε αναπάντητο, θέλω να επαναφέρω και σήμερα. Πώς έγινε αυτό το σκάνδαλο, που όλοι παραδέχονται ότι είναι σκάνδαλο, πώς έγινε άραγε? Ξεφύτρωσε από μόνο του? Έπεσε από τον ουρανό? Δεν υπήρξαν πολιτικά πρόσωπα και κυβερνητικοί παράγοντες που την κρίσιμη περίοδο ευνόησαν τη συγκεκριμένη εταιρεία με τις αποφάσεις τους, ώστε αυτή να έχει παράνομο κέρδος? Και με ποιο όφελος άραγε? Θέλω λοιπόν για άλλη μια φορά να ρωτήσω ευθέως. Εκδόθηκαν ή δεν εκδόθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες ευνοήθηκε η εταιρεία Νοβάρτης? Καθορίσανε ή όχι οι αποφάσεις αυτές τιμές συγκεκριμένων φαρμάκων της συγκεκριμένης εταιρείας? Παρακολουθούσανε ή όχι την εξέλιξη των τιμολογήσεων, τη σύνταξη των μελετών που κατέτειναν στην δίθεν επιστημονική θωράκιση των επιλογών της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας? Ευνοήθηκε η εν λόγω εταιρεία σε σχέση με άλλες ως προς την τάχιστη τιμολόγηση και αποζημίωση των φαρμάκων, ναι ή όχι? Δεν έδωσε κανένας απάντηση σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα. Ή μήπως όλα αυτά γίνανε αλλά δεν τα βλέπανε αυτοί που κυβερνούσανε, δεν τα ξέρανε ή δεν τα επιδιώκανε? Και τολμάνε σήμερα ορισμένοι να μας καταγγέλνουν και ως σκευωρούς ότι εμείς πείσαμε τους μάρτυρες να καταθέσουν, εμείς πείσαμε τους δικαστές να πάρουν καταθέσεις και να υπάγουν μάρτυρες σε καθεστώς προστασίας, και αφού τη στήσαμε αυτή τη σκευωρία, τώρα επιλέγουμε και να την κουκουλώσουμε. Διότι αυτό ισχυριστήκανε και αποχωρήσανε από την Επιτροπή, αυτό ισχυριστήκαν και αποχωρήσανε και από τη συνεδρίαση σήμερα. Θα θέλανε όμως να είναι έτσι. Θα θέλανε να έχουμε επιδίωξη να το κουκουλώσουμε.